Και μέσα από αυτή όλη τη διαδικασία, στόχος της Ελλήνων Συνέλευσης είναι να εγείρει, αν θέλετε, να ξυπνήσει και όλες αυτές τις αδέσμευτες φωνές που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, γιατί, όπως είπα και σε μία άλλη εκπομπή, στόχος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, τόσο σε εθνικό, όσο σε ευρωπαϊκό, μα στην ουσία και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή νοσεί. Νοσεί η κοινωνία, δεν υπάρχει κοινός νους πουθενά. Αυτός είναι ο προβληματισμός της Ελλήνων Συνέλευσης, όπου ο ίδιος ο πρόεδρός μας, ο Αρτέμης Σόρας, το χάραξε από την αρχή και έθεσε τον πολίτη ως άξονα αξονισμού όλης της πολιτείας. Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο. Άρα, για να μπορούμε να έχουμε υγεία στην οικονομία, στο περιβάλλον, στην ασφάλεια, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, θα πρέπει να αναδείξουμε τον πολίτη. Ο πολίτης θα πρέπει να δει τον εαυτό του ως κέντρο όλης της Ευρώπης, να ξεκινήσει από το επίπεδο το εθνικό, αλλά και να το μεταφέρει στο επίπεδο το ευρωπαϊκό και να αντιληφθεί ότι η φωνή η δική μας, αυτό που θέλουμε πραγματικά να κάνουμε και να πράξουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανιδιαιτελώς με αρετή, αδιαπραγμάτευτα, αδέσμευτα, είναι η δική του φωνή. Αυτό που δεν μπορεί να πει ο ίδιος, θέλουμε να το πούμε εμείς. Πρέπει να μας δώσει την δύναμη, πρέπει να μας δώσει την δυνατότητα, αν μη τι άλλο τόσα χρόνια από το 2015 που έχει δημιουργηθεί ο πολιτικός φορέας δεν έχουμε παρεκκλίνει χιλιοστό από τη γραμμή μας. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε πάντα ως κύριο μέλημά μας τον άνθρωπο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαβιώνει. Στόχος μας είναι να διαλυθεί όλο αυτό το άδικο το οποίο βιώνει ο πολίτης, να αναδειχθεί το δίκαιο, να επικρατήσει το δίκαιο μέσα στα πλαίσια μιας αλήθειας η οποία είναι απαραίτητη. Σήμερα ζούμε με ψέμα, ακόμα ψέμα και στον ίδιο μας τον εαυτό λέμε, για να μπορέσουμε να περάσουμε τη μέρα. Για να κρύψουμε τα πλευρήματα, να τα σκεπάσουμε κάτω από το χαλί, για να μπορέσουμε να περπατήσουμε παρακάτω. Όχι. Σήμερα η Ελλήνων Συνέλευσης είναι εδώ για να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αναδείξει την πραγματικότητα, όπου πίσω από την πραγματικότητα αυτή υπάρχουν, στη βάση της πραγματικότητας υπάρχει πολύ μεγάλος πλούτος από όλα τα κράτη-μέλη, για όλους τους ανθρώπους της Ευρώπης, είτε λέγεται Γερμανός, είτε λέγεται Ισπανός, είτε λέγεται Πορτογάλος, οι άνθρωποι ποτέ δεν φταίνουν. Σωστά. Και είναι οι μόνοι που παράγουν τον πλούτο και κάποιοι. Έτσι. Φταίνε οι κυβερνώντες αυτών, και αν θέλετε, αν έχουμε κι εμείς ένα μέρος ευθύνης, είναι γιατί εθελοτυφλούμε. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε.